Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 του Φλεβάρη 2021. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και έχουμε μαζί μας αυτή την πολύ όμορφη τριάδα την οποία έχουμε ετοιμάσει για να βγάλουμε σε πέρα στην εκπομπή τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Και των ήχων και των κουμπιών και όλα τα μαγικά θα κάνει μαζί. Και η Ειρήνη Παπαζήση, η οποία θα βγάλει τα ταξίδια αυτά που έχουμε ετοιμάσει και ενορχιστρώσει σήμερα στην εκπομπή Ωρα Ελλάδα, εδώ στην ΕΡΑ Σπορ. Η Ωρα Ελλάδα είναι μια εκπομπή, η οποία ασχολείται κυρίω και αποκλειστικά με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με τη λατρεία και τη φιλοσοφία του ερασιτεχνικού αθλητισμού με το ρομαντισμό, με κάποιες άλλες εποχέ εποχές που προφανώς έφυγαν κάποιοι εκτιμούν και δεν θα γυρίσουν πίσω, αλλά έτσι όπως βλέπουμε ότι έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο ιστορία με τον επαγγελματικό αθλητισμό, είναι πολύ ο κόσμος που καταφεύγει πίσω στα παλιά τα καλά χρόνια για να νιώσει έτσι την έγκλη του αθλητισμού, τη ζεστασιά και την ομορφιά του εφαγωνίζεστε και όχι μόνο. Και βέβαια πέρα από τον εραστεχνικό αθλητισμό και την ρομαντική προσέγγιση του, Ταξιδεύουμε και εκτός ελληνικών συνόρων για να γνωρίσουμε τους Έλληνες της Διασποράς που οργανώνονται και σε αθλητικό επίπεδο εκεί, μέσα από ομάδες, μέσα από προσωπικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε λοιπόν κάθε Παρασκευή 7 με 8 εδώ στην Era Sport. Σήμερα θα πάμε στην ομορφότερη πόλη του κόσμου, στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα θα ανέβουμε πάνω μέχρι τη δράμα το όμορφο χωριό, τη χωριστή, όπου θα μάθουμε την ιστορία της τοπικής ομάδας του Αρουφέα Χωριστής, μια ομάδα που και αυτή καταγράφει με το δικό της μοναδικό τρόπο μια αξιόλογη πορεία στα αεραστεχνικά δρόμενα του Δραμινού Ποδοσφαίρου. Πού θα πάμε όμως στην πόλη? Θα πάμε να συναντήσουμε έναν αθλητικό σύλλογο πραγματικό στολίδι, πραγματική ιστορία. Τον αθλητικό σύλλογο πέρα.